Προφήτη Ιερεμία, είμαστε σελίδα 689, κεφάλαιο 19. Σελίς λοιπόν 689, κεφάλαιο 19, Ιερεμίας ο Προφήτης. Ούτω λέγει Κύριος, είπαγε και απόκτησον λάγινον και κεραμέως και φέρε την άσεκ των πρεσβυτέρων του λαού και εκ των πρεσβυτέρων των ιερέων και έξελθε εις την φάραγγα του ενόμ την πλησίον τη εισόδου τη Ανατολική Πύλη και διακήρυξον εκεί του λόγου του οποίου θέλω να λύσει προ Και είπε, Ακούσατε τον λόγο του κυρίου Βασιλή Ιούδα και κάτοικη τη Ιερουσαλήμου, το λέει κύριο των δυνάμεων, ο Θεό του Ισραήλ. ειδού θέλω φέρει επί των τόπων του τον κακά, τα οποία παντό ακούοντο θέλουν συνηγεί τα ότα αυτού. Διότι εγκατέλειπον εμένα, και ευεβήλωσαν τον τόπον τούτον και θυμίασαν εν ει άλλου θεού, του οποίου δεν εγνώρισαν, αυτοί και οι πατέρε αυτών και οι βασιλεί του Ιούδα. Και γέμισαν τον τόπον τούτον από αίματο αθώων. Και οκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του υψηλού τόπου του Βάαλ δια του ιού αυτών εν πυρή, ολοκαυτώματα προ τον Βάαλ. Το οποίο δεν προσέταξα, ούτε ελάλησα, ούτε ανέβη επί την καρδία μου. Δια τούτο ιδού έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και ο τόπος αυτός θέλει, δεν θέλει καλείστε πλέον το φεθ, ουδέ φάραγξ του Ιού αλλά η φάραγξ της φαγής. Και θέλω ματαιώσει την βουλή του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ εν το τόπο τούτο, και θέλω κάμοι αυτού να πέσωσει, δια μαχαίρας έμπρος εν των εχθρών αυτών, και δια των χειρών των ζητούτων τη ζωή αυτών. Τα δεπτώματα αυτών θέλω δώσει βρόσιν εις τα πετινά του ουρανού και στα θηρία της γης. Και θέλω καταστήσει την πόλη ταύτην ερήμωσιν και συρριγμών. Πάσο διαβαίνον δι' αυτής θέλει μένει έκθαμβος και θέλει δια διαπάσα τα σπληγάς αυτής. Και θέλω καμία αυτούς να φάγωση την σάρκαν των ιών αυτού» και τον σάρκαν των θυγατέρων αυτών και θέλουσι φάγει έκαστος τη σάρκαν του φίλου αυτού εν πολιορκία και στενοχωρία, με την οποία οι εχθροί αυτών και ζητούντες την ζωή αυτών θέλουν στενοχωρήσει αυτού. Τότε θέλει η την να γίνει έμπροστα των ανδρών των εξελθόντων μετά σου και θέλει προ αυτού σου, το λέγει ο κύριο των δυνάμεων. Ούτω θέλω συντρίψει των λαών τούτων και την πόλη ταύτην, καθώ συντρίβει τη στο αγκίον, το Αγίον το Κεραμέο, το οποίο δεν δύναται να διορθωθεί πλέον. Και θέλω οι αυτούς αυτού εν το φεθ, έω σου να μην υπάρχει τόπο ει ταμφίν. Ούτω θέλω κάμι στον, το... στον τόπο τούτων, λέγει κύριο, και στου τους κατοίκου αυτού, και θέλω κάμι την πόλη ταύτην ω την το φεθ. Και οι οίκοι τη Ιερουσαλήμ και οι οίκοι των βασιλείων του Ιούδα θέλουν σημειανθεί καθώ ο τόπο τη Στοφέθ, μεταπασών των οικειών, επί των δωμάτων των οποίων εθυμίασαν προσάπασαν τη στρατιά του ουρανού, και έκαμαν σπονδέ ει άλλου θεού. Τότε ήλθε ο Ερεμία εκ τη Στοφέθ, όπου ο κύριο απέστειλεν αυτόν για να προφητεύσει και σταθεί εν τη αυλή του οίκου του κυρίου, είπε προ πάντα των λαών: Ούτω λέγει ο κύριο των δυνάμεων, ο θεό του Ισραήλ, ιδού. Θέλω φέρει επί την πόλη ταύτην και επί πάσα στα σκόμα σε αυτής πάντα τα κακά όσα ελάλησα κατά αυτής, διότι εσκλήρινον των τράχυλων αυτών, ώστε να μην ακούσω του τους λόγους μου. Ο δε Πασχόρ, ο ιός του ημίρ Ι... ο ιερεύς, ο και προϊστάμενος εν το οίκο του Κυρίου, οίκουσε τον ιερεμίαν προφητεύοντα τους λόγους του και επάταξεν ο Πασχόρ η Ερεμία τον Προφίτη, και έβαλεν αυτόν στο Διοσμωτήριο το εντιάνο πύλη του Βενιαμίν εν το οίκο του κυρίου. Και την επαύριον εξήγαγε ο Πασχόρ τον Ιερεμίαν εκ του δεσμοτήριου Και ο Ιερεμίας είπε προ αυτόν: Ο κύριο δεν εκάλεσε το όνομά σου Πασχόρ, αλλά Μαγόρ Μυσαβίβ. Διότι, ούτω λέγει ο κύριο, Ιδού θέλω σε κάμει τρόμον σε αυτόν και ει πάντα του φίλου σου και θέλω σου πέσει δια της μαχαίρας των εχθρών αυτών. Και οι οφθαλμίσους θέλουν συνειδή αυτό και θέλω δώσει πάντα τον Ιούδα εις την χήραν του βασιλέως του Βαβυλώνος και θέλω φέρει αυτούς εχμαλώτους εις την Βαβυλώνα και θέλω πατάξει αυτούς εν μαχαίρα και θέλω δώσει πάσαν την δύναμη της πόλεως ταύτης και πάντα στους κόπους αυτής και πάντα τα πολίτημα αυτής και πάντα στους θησαυρού. Τον βασιλέον Ιούδα θέλω δώσει στην χείρα των εχθρών αυτών και θέλουσι, λέει, λατήσει αυτούς και λάβει αυτούς και φέρει αυτούς εις την Βαβυλώνα και εσύ Πασχόρ και πάντες οι εν το οίκο σου θέλετε υπάγει σε χμαλωσία και θέλεις ελθεί εις την Βαβυλώνα και εκεί θέλεις αποθάνει και εκεί θέλεις ταφεί εσύ και πάντες οι φίλοι σου εις τους οποίους προεφήτευσας ψευδός. Κύριε με δελέα σας και δελεάστην υπερίσχυσας κατά μου και κατήσχυσας έγινα χλεβασμός όλη την ημέρα πάντες με εμπέζουση. Διότι αφού αν στόμα, βοώ, φωνάζω, βίαν και αρπαγήν, όθεν ο θενολόγος του Κυρίου έγινε σε με προσονιδισμόν και προς χλεβασμόν όλη την ημέρα και είπα... Δεν θέλω αναφέρει περί αυτού, δεν θέλω λαλήσει πλέον το όνομα αυτού. Όμως ο λόγος αυτού ήταν την καρδία μου πυρ εν της μου και απέκαμον χαμηλόνων εμαυτών και δυνδυνάμην πλέον, διότι ήκουσα ύβριν παραπολών, τρόμος πανταχώθεν, κατηγορήσας δελέγουσιν, και θέλωμεν κατηγορήσει αυτόν, πάντες η ειρηνεύοντες μετεμού, παρεφύλατον το πρόσκουμά μου, λέγοντες ίσως δελεαστή, και θέλωμεν υπερισχύσει εναντίον αυτού και εκδικηθεί κατά αυτού. Αλλά ο Κύριος είναι μετεμού ισχυρό ισχυρός Δια τούτο η μου θέλω η προσκόψη και δεν θέλω η περισχύση, θέλω η κατεσχεθεί φόδρα, διότι δεν ενόησαν. Ιόνιος αυτόν εσχύνει, δεν θέλει λησμονηθεί. Αλλά κύριε των δυνάμεων, ο δοκιμάζων των δίκαιων, ο βλέπων του νεφρού και την καρδία. Α είδω την εκδίκησή σου επ' αυτού, διότι σε εφανέρωσα την κρίση μου. Ψάλετε στον κύριο, νενείτε τον κύριο, διότι ελευθέρωσε την ψυχή του φτωχού εκ χειρός πονηρευωμένων, επικατάρατος ημέρα καθήν γενήθην. ημέρα καθήν η μύτη μου με γέννησε, ας μην είναι ευλογημένη. Επικατάρατος ο άνθρωπος ως της ευγγελίσατο προς τον πατέρα μου λέγον εγεννήθη σε πεδίο άρσεν, εφρένων αυτών σφόδρα. «Και ας είναι ο άνθρωπος εκείνος ως η πόλη, τα οποία ο Κύριος κατέστρεψε και δεν μετεμελήθη, και α ακούσει το πρωί και διατί δεν εθανατώθην εκ μήτρας ή η μήτυρ μου δεν έγινε τάφος σε μέ και η μήτρα αυτής δεν με βάστασεν εις αιώνιον σύλληψην. Διατί εξήλθον εκ της μήτρας, δεν βλέπω, δια να βλέπω μόχθον και λύπην και να τελειώσω σύν ημέρα μου εν Είναι δύσκολη η ζωή του η Ερεμία. Είναι δύσκολη η ζωή του ανθρώπου του Θεού. Είναι δύσκολη η ζωή του χριστιανού. Έχει δυσκολίες και ιδιαίτερα οι δυσκολίες είναι όλο και πιο μεγάλες και γίνονται όλο και πιο μεγάλες όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να κάνει κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Ενώ λιγοστεύουν οι δυσκολίες όταν ο άνθρωπος φαρδένει όπως λέμε την οδόν του. Όταν αποφασίζει να πει σε δεν πειράζει τότε η ζωή θα είναι πιο εύκολη. Όταν όμως σε πειράζει το θέλημα του Θεού, ο λόγος του Θεού, τότε η ζωή θα γίνει εκ των πραγμάτων και θα γίνεται πιο δύσκολη. Και αυτό είναι κάτι που και ο Θεός δεν μας το έχει κρύψει και στο λόγο του Θεού το βλέπουμε κατ' επανάληψη. Και οι δυσκολίες δεν έρχονται μόνο απ' έξω, αλλά έρχονται και από μέσα. Τι εννοώ, δεν έρχονται μόνο από τον κόσμο οι δυσκολίες, αλλά έρχονται και από την καρδιά μας, και από το περιβάλλον μας μέσα στην Εκκλησία, και από το διάβολο. Δυσκολίες θα έρθουν στη ζωή μας πρώτα από την καρδιά μας. Γιατί η καρδιά μας θα θέλει και ο Θεός δεν θα δίνει. Εκεί οι δυσκολίες θα είναι πιο μεγάλες γιατί η καρδιά μας θα ελπίζει και η ελπίδα αυτή δεν θα πραγματοποιείται ποτέ. Οι δυσκολίε θα έρχονται μέσα από τους αδελφούς μας, μέσα από την Εκκλησία. Γιατί κάθε ένας έχει τα δικά του προβλήματα και ιδιαίτερα, θα μπορούσα να πω και μόνο τότε, αλλά ιδιαίτερα θα λέω τις περισσότερες φορές, όταν περιμένουμε από τους αδελφούς μας κάτι, τότε θα έχουμε δυσκολίες. Οι αδελφοί μας δεν μπορούν να το κάνουν, ούτε θα το σκεφτούν καν. Και εμείς θα ελπίζουμε και θα περιμένουμε και θα απογοητεύομαστε. Οι δυσκολίες θα έρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, από τη γειτονιά, από τη δουλειά, από τη συγγένεια. Γιατί βλέπουν με διαφορετικό τρόπο αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα, ο λόγος του Θεού είναι σαφής και λέει ότι οι δυσκολίες θα έρχονται πρώτα από του συγγενείς σου, πρώτα από την οικία σου, τον οίκον σου, πατέρα σου, τη μάνα σου, τα αδέλφια σου, ύστερα από του συγγενείς σου και ύστερα από του συμπατριώτες σου. Δυσκολίες. Μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά, δεν μπορούμε. Δυσκολίες ακόμη θα έρχονται από τον καλύτερο σου φίλο του ποιο είναι ο καλύτερο φίλο. Από εκεί θα έρθουν πιο πολλέ δυσκολίε. Γιατί ο Θεό δεν θέλει τη φιλία. Ο Θεό θέλει την αγάπη. Εγώ είμαι πολύ φίλο με εκείνον. Από εκεί θα έρθει το πρόβλημα στη ζωή σου. Από εκεί. Δηλαδή από τον πιο στενό μου φίλο, από τον πιο στενό σου φίλο. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία είπαμε φιλίες δεν θέλουμε και ο Θεός τις διαρριγνύει. Της καταστρέφει. Τελειώνει η ιστορία. Και βεβαίω οι δυσκολίες θα έρχονται και από το διάβολο και το σατανά. Ο οποίος ως λέον οριόμενος γυρίζει γύρω γύρω και ψάχνει να βρει κάποιον σε δυναμία για να του κάνει κακό ή και για να τον καταπιεί ακόμη. Ο Ηρεμίας λοιπόν είναι ένας άνθρωπος τέτοιος που αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες ώστε λέει Κύριε με σα και εδελεάστην όταν με πλησίασες. Μου είπες πράγματα ότι εγώ θα σε καταστήσω ως πόλινο χειράνο, στήλην σιδηράνο, στήχη χάλκινα, εναντίον πάσης της γης, εναντίον των αρχόντων, εναντίον των αρχιερέων, εναντίον του λαού της γης, θα σε πολεμήσουνε και μου είπες ότι δεν θα υπερισχύσουνε. Και εγώ έτσι περίμενα. Εγώ περίμενα να σε πλησιάσω και να είμαι ευτυχισμένο. Αλλά σε πλησιάζω και λεπορούμε. Ένα πάρει Εγώ ήρθα να βρω ειρήνη και βρήκα ταραχή. Εγώ ήρθα να βρω ενότητα και βρήκα χωρισμό. Εγώ ήρθα να δω βοήθεια και βλέπω ότι είμαι μόνος μου. Οι φίλοι μου με εγκατέλειψαν, οι συγγενείς μου με εγκατέλειψαν. Οι αδελφοί μου καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Και είπα, μίλαγα για το όνομά σου και το αποτέλεσμα ονειδισμό. Ο ένας με ονίδιζε από εκεί, ο άλλος με έβριζε από εδώ. Μόλις μίλαγα για σένα, πέφτανε όλοι επάνω μου. Εγώ περίμενα να μιλάω και να έρχονται όλοι και να μ' ακούνε. Εδώ μιλάω και όλοι έρχονται εναντίον μου. Και αυτά είναι που τα έχουμε ζήσει και εμείς αδερφοί. Όταν πίστεψα εγώ είπα πω πω βρήκα το Χριστό. Και φωνάζω όλους τους φίλους μου να τους πω για το Χριστό με τη βεβαιότητα θα πιστέψουν όλοι. Και πριν τη φωνάξω, ρωτάω τον Κώστα τον Κοντήλ, ήταν λίγο πιο παλιό από μένα, μόλι είχε μπει και αυτό. Του λέω: Κώστα, από του φίλου σου, όλοι πίστεψαν. Κανένα, μου ε, λέω, δεν είναι καλός χριστιανός αυτός. Άκου κανένας, κανένας μου λέει. Τους φωνάζω λοιπόν όλους τους φίλους μου. Τώρα ανοίγω τη γραφή. Ζει ο Χριστός. Ε, μου <laughs> λέγανε. Ζει ο Χριστός και αναστήθηκε και είναι αναστημένο Και μας σώζει και μας βοηθάει και μιλάει. Με βλέπανε σαν εξωγήινο. Και όταν το συνειδητοποίησα εγώ απογοητεύτηκα. Και θύμωσα και όλα. Σε να μην με πιστεύουν που του τα λέω. Πάντα με πιστεύουν. Σε όλα τα άλλα με πιστεύανε. Ό,τι του έλεγα, με ακούγανε, με πιστεύανε. Εγώ κανόνιζα τα πάντα. Θυμάμαι τότε στη, να πάμε εκδρομέ να πω ότι του έλεγα ήταν μέσα. Τώρα που βρήκα τον καλό Μαργαρίτη, τώρα όλοι θα έρθουν στην εκκλησία. Θα γεμίσει η εκκλησία μόνο από του φίλου μου. Όχι μόνο δεν ήρθαν στην εκκλησία, αλλά με εγκατέλειψαν όλοι. Κανένας από τους παλιούς φίλους δεν έχει μείνει. Εκτός από έναν. Έτσι είναι. Αλληλούια. Και έτσι απογοητεύτηκε και ο η Ερεμίας. Λέει, Κύριε Θεέ μου, δεν θα ξαναμιλήσω. Τίποτα, λέξη δεν θα ξαναπώ. Αλλά λέει, ο λόγος όμως λέει μέσα στην καρδιά μου, είναι σαν και όμινον πυρ στα κόκαλά μου και απέκαμον χα... χαλινώνων τον εαυτό μου και δεν μπορούσα πια να το σταματήσω. Ο λόγος μέσα με Ο λόγος του Θεού με Έλεγα δεν θα μιλήσω αλλά έβγαινε. Έλεγα δεν θα ξαναμιλήσω αλλά έβγαινε. Και όσο έβγαινε τόσο πιο πολύ φωνάζανε. Και όχι μόνο αυτό. Ήβρις τρόμος πανταχώδεν. Άκουγα να λένε κατηγορήστε τον και εμείς θα τον κατηγορήσουμε. Ακόμη και οι ειρηνεύοντες με τεμού οι φίλοι μου παρεφύλατον που θα σκοντάψω και έλεγαν κάπου θα τον πιάσουμε, κάπου θα δελεαστεί. Κάτι θα κάνει και θα υπερισχύσουμε εναντίον του και θα εκδηγηθούμε αυτόν. Αλλά η διαπίστωση. Κύριε μου εσύ είσαι όμως σαν ισχυρός πολεμιστής μαζί μου συνειδητοποίησε κάτι αδερφή αγαπητή που πρέπει και εμείς σήμερα να το συνειδητοποιήσουμε ότι είναι σε πόλεμο σε πόλεμη κατάσταση ο χριστιανός έχει και ζει μέσα σε ένα πόλεμο δεν είναι η ζωή του εν ειρήνη Εάν η ζωή του χριστιανού είναι ειρηνική γύρω γύρω, σημαίνει ότι κατέπνιξε το Λόγο του Θεού μέσα στην ψυχή του. Δεν είναι έτσι πως τον θέλει ο Θεός. Δεν έχει αποστολή. Δεν στέκεται εκεί που τον θέλει ο Θεός. Το δε χειρότερο δεν είναι αν έχει ειρήνη. Το δεύτερο είναι ο χριστιανός όταν επιδιώκει ειρήνη με τον κόσμο. Εγώ θα τα βρω. Δεν θα μιλάω θα το κρύψω, δεν θα φαίνομαι και θα έχω την ησυχία μου. Κακό. Αλλά υπάρχει και ακόμη χειρότερο. Ο άνθρωπος που αγαπάει τον κόσμο. Μ' αρέσει η παρέα τους. Κακό είναι τώρα με αυτούς τους ανθρώπους να πάω και στο γήπεδο και σε ένα σινεμά και στο θέατρο Κακό είναι να του φωνάξω στο σπίτι μου και να πάω και στο σπίτι του. Παρα... Κακό είναι να πάω να πιούμε και έναν καφέ με του συμμαθητέ μου, με του συμφοιτητέ μου. Και πράγματι θα έλεγε κανεί δεν είναι καλό. Δεν είναι κακό. Αλλά το ερώτημα, αδερφή αγαπητή, και να το πούμε και περισσότερο, δεν έχει σημασία αν είναι αμαρτία αυτό που κάνει. Εγώ λέω ότι δεν είναι. Κύριο που ενδιαφέρει και πρέπει να μάθουμε να ζούμε έτσι και ο Θεός να μας βοηθήσει Εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η ζωή μας είναι βάρεστη στο Θεό. Και θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Να ανταποδώσει σε καθέναν από εμά το έργο του, κατά το έργο του. Γι' αυτό και τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αγωνιζόμαστε να είναι βάρεστη η ζωή μας σε αυτόν Αυτή είναι η ζωή του Χριστιανού. Να μην αρέσουμε στους ανθρώπους. Στο Θεό να αρέσουμε. Δεν επιδιώκουμε να μας αγαπήσουν οι άνθρωποι. Επιδιώκουμε να ζούμε στην αγάπη του Χριστού. Δεν επιδιώκουμε να λέμε πράγματα ευχάριστα. Αλλά όπως είπε ο Χριστός, εγώ λέω αυτά που μου λέει ο πατέρας μου. Αυτά που άκουσα από τον πατέρα μου, αυτά σας λέω. Τα ευχάριστα εύκολα ελεγόνται. Και πάντοτε αδερφοί αγαπητοί στη ζωή μας θα υπάρχει η στενή πύλη... ...και η φαρδιά πύλη. Η τεθλιμένη οδός και η ευρύχωρη οδός. Πάντοτε, σε κάθε βήμα. Μέσα στην εκκλησία, μέσα στο σπίτι μας... ...μέσα στους συγγενείς μας, μέσα στη δουλειά μας... ...μέσα στους φίλους μας, μέσα στο αυτοκίνητό μας. Πάντοτε θα υπάρχει η φαρδιά και η στενή πύλη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε... ...ότι η φαρδιά η πύλη οδηγεί στην απώλεια... Και για να μην φτάσουμε τόσο μακριά, να φτάσουμε στο τέλος της ευρύχωρης οδού, η φαρδιά πύλη οδηγεί στην απώλεια της ευλογίας. Η στενή πύλη. Αν φτάσουμε στο τέλος της τεθλιμένης οδού, οδηγεί στην αιώνια ζωή. Στο ξεκίνημα οδηγεί στην ευλογία. Δύσκολο είναι να ταπεινωθώ στη γυναίκα μου. Αυτή θα μου πει. Εύκολο είναι να της δώσω ένα χαστούκι, που λέει ο λόγος. Εύκολο είναι. Δύσκολο είναι να αφήσω κάποιον να του πω πέρασε με τα αυτοκίνητο. Μα έχει προτεραιότητα, έχω προτεραιότητα. Άστο να περάσει. Αλλά η καρδιά τη λέει: Παίρνει, έχει προτεραιότητα. Καθημερινά πράγματα. Δεν λέω για χοντρά πράγματα. Εύκολο είναι να του δώσω και μια μουτζα. Πα, βλάκα. Εγώ έχω προτεραιότητα και να θυμώσω. Δύσκολο είναι, εύκολο είναι να απειλήσω. Δύσκολο είναι να ταπεινωθώ και να ησυχάσω. Σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας αδερφοί Πριν κοιμηθούμε Και όταν ξυπνήσουμε Και μαζί με τον πατέρα μας Και με τη μάνα μας Και με την αδερφή μας Και με τη γυναίκα μας Και με τον αρεβονιαστικό μας Και με το, το, το προϊστάμενό μας Έχουμε πάντοτε να εκλέξουμε Τη στενή πύλη Και τη φαρδιά πύλη Και ο Χριστός λέει αγωνίζεστε Να εισέλθετε στη στενή πύλη γιατί γιατί πολύ εκείνη την ημέρα όταν θα ανοίξει η πύλη του ουρανού θα, εισε... θα ζητήσουν να εισέλθουν και δεν θα μπορούν γιατί γιατί δεν είχαν μάθει να εκλέγουν στη ζωή τους τη στενή πύλη το δύσκολο και γιατί άραγε η υπακοή στο λόγο του Θεού και η αποστολή στο έργο του Θεού είναι το δύσκολο. Γιατί αντιτίθεται στην καρδιά μας. Στο φρόνημα της σάρκας μας. Το φρόνημα της σάρκας δεν μπορεί να υποταχθεί στο λόγο του Θεού. Δεν θέλει και δεν μπορεί. Και γίνεται δύσκολο. Και δεν θέλει και δεν μπορεί. Και έτσι το θέλημα του Θεού γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή υπερπάντα και διεφθαρμένη γίνεται δύσκολο εύκολα μπορώ να θυμώσω σε σένα και να σε κατηγορήσω και να σου βρω και χίλια δύο προβλήματα. Δύσκολο είναι να σε δικαιολογήσω και να σε αγαπήσω. Πολύ εύκολο είναι να σε κατακρίνω. Δύσκολο είναι να σε επενέσω. Αν μου κάνεις τα χατήρια βέβαια θα σε επενέσω. Σκεφτείτε τώρα να πάμε και πιο πολύ. Δύσκολο είναι να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Δύσκολο. Δύσκολο είναι να ευεργετήσεις αυτόν που σε βλάπτει. Δύσκολο είναι. Γι' αυτό και ο, ο μα μας η Ερεμίας είπε «Δεν μου τα έχεις πει καλά Κύριε όταν με κάλεσες. Εσύ μου πες έλθετε οι και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Και εγώ ήρθα κουρασμένος και φορτωμένος και δεν βρήκα να στην ψυχή μου. Άρα είναι λάθος ο λόγος του Θεού. Δεν είναι. Εμείς πολλές φορές τον καταλαβαίνουμε λάθος. Γιατί η ανάπαυση θα έλθει, αλλά μέσα από τη στενή πύλη. Η ταραχή θα υπάρχει μέσα από τη φαρδιά πύλη. Μέσα από τη φαρδιά πύλη όλο παράπονα, όλο γκρίνιες, όλο θυμούς, όλο αγριάδες, όλο ό, δύσκολο πράγμα. Μέσα στη φαρδιά πύλη να βρει ειρήνη. Μέσα στενή πύλη όμως θα έρθει ο Χριστός, θα έρθει ο Θεός και θα σου δώσει την ανύπνο το βράδυ με ωραία ενύπνια. Αλληλούια. Σε πληρώσει με πνεύμα Άγιο, θα δοξάζεις το Θεό και όταν θα σηκωθεί, θα πετάς από χαρά. Και ό,τι είπαν οι άλλοι, ε, τώρα τους άλλους θα κοιτάξω ή τον Κύριο. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, είναι ανάγκη δύο πράγματα να κάνουμε πάντοτε στη ζωή μας. Ανάγκη Ανάγκη. Όταν βλέπουμε την καρδιά μας και στρίβει, σαν σπληνάντερο, έτσι γίνεται στριμμένο, πήγαινε να, μετανοήσεις γρήγορα. Μα έχω δίκιο. Τώρα το δίκιο θα κοιτάξουμε ή την ειρήνη του Θεού θα εξητήσουμε. Το δίκιο σου, ωραία, το βρήκε και τι έγινε. Και εσύ έχει δίκιο και εγώ έχω άδικο. Ωραία. Αν εγώ όμω μετανόησα και βρήκα χάρη από το Θεό, ξέρει πόσο ευλογημένο και ευτυχισμένο θα είμαι. Και εσύ που είχες δίκιο και με κατακρίνεις, ξέρεις τι δυστυχισμένο θα είσαι. Γιατί ο Θεός θα κάνει όπως θέλει τα πράγματα. Ό,τι θέλει κάνει. Θεός είναι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους νόμους που έχει θέσει. Δεν μπορούμε να τους μεταβάλουμε. Είναι δεδομένο. Τον ταπεινό ο Θεός θα δώσει χάρη. Αλλά εγώ πώς να ταπεινωθώ αφού έχω δίκιο τώρα. Ε, δεν θα βρίσκεις χάρη. Μπορείς ενώ έχεις δίκιο και σε αδικούνε να ταπεινωθείς. Έκει να δεις τι νίκη θα έχεις πάρει. Τι ευλογία, τι χαρά θα έρθει στη ζωή σου. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Θεός τον Ιερεμία στα καλά καθούμενα και του λέει Ιερεμία έλα εδώ πάρε μια πύληνη στάμνα και ραμαίος πήγαινε φώναξε κάποιους από τους πρεσβύτερους και από τους ιερείς τους άρχοντες της πόλης και πήγαινε σε έναν τόπο που λέγεται το Φεθ στην κοιλάδα του Ενόμ και εκεί θα τους πεις αυτά που εγώ θα σου πω. Τι ήταν η κοιλάδα του Ενόμ. Ήταν εκεί που όλοι οι βασιλιάδες πριν τον Ιωσία είχαν κάνει θυσιαστήριο και κάνανε θυσίες στο Μολόχ. Πού τον βρήκαν το Μολόχ, το Θεό των δαιμονίων, έλατε, οι άνθρωποι του Θεού, ε, ήταν πιο εύκολα, ήταν δίπλα τους. Και δεν θα πας μάλιστα και μόνο στην κοιλάδα του Ενόμ, θα πας στο κέντρο, το ΦΕΘ. Εκεί που είναι ο τόπος της φωτιάς όπου οι λατρευτές του Μολόχ θυσίαζαν τα παιδιά τους ολοκαύτωμα. Βέβαια ο Ιωσίας το είχε καταστρέψει. Μπορεί να είχε γίνει λίγο πριν, λίγο μετά, μάλλον μετά. Το είχε καταστρέψει και το είχε ευεβηλώσει ο Ιωσίας, καλός βασιλιάς του Ισραήλ. Πήρε το λόγο του Θεού και τρόμαξε και λέει πω πω λέει. Είμαστε τελείως έξω από το θέλημα του Θεού. Καταστροφή έρχεται. Τι να κάνουμε. Να μετανοήσουμε. Και άλλαξε γνώμη ο Θεός. Αλλά τώρα ξαναρχίζουν σιγά σιγά προς τα κάτω. Και ξέρετε τι παθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι αδερφοί. Κάνουμε κάτι μετανοούμε. Και μετά ξαναρχίζουμε τα ίδια μετανοώ από αυτό, κάνω τ' άλλο. Αν είμαστε θεοί, αν είμαστε Θεός, δεν θα μπορούσαμε να ανεχθούμε τον εαυτό μας. Πόσες φορές δεν έχω πει, Κύριε, πώς μ' ανέχεσαι. Πώς μ' ανέχεσαι, Χριστέ μου. Δεν πρόλαβα να μετανοήσω για αυτό, τώρα πρέπει να μετανοήσω και για τ' άλλο. Και μόλις μετανοήσω για τ' άλλο, θα πρέπει να μετανοήσω και για το παράλο. Πώς με ανέχεσαι, Κύριε μου. να σας Ξέρετε μου είχε πει, είσαι άνθρωπος παιδί μου γι' αυτό. Τι έχει κατανόηση ο Θεός. Έχει γίνει άνθρωπος ο Χριστός. Και έχει καταλάβει την αδυναμία του ανθρώπου, την αδυναμία της σάρκας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Μια σκεφτείτε αδερφοί να μην υπήρχε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ο Θεός που γίνε άνθρωπος. Πώς θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με τον Θεό. Τι θα του λέγανε. Πώς θα τον πλησιάζαμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει λοιπόν ο Θεός τον Ιερεμία, για τρέξει κάτω και πήγαινε πες τους, ούτω λέγει Κύριος τον δυνάμενο, ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σκοπεύω να φέρω κακά πολλά στον τόπο αυτό, τόσα ώστε παντός ακούοντος θέλουν συγχύσει αμφότερα τα ότα. Όταν θα ακούσουν αυτά που θα γίνονται, θα ζαλιστούν. Θα ακούγονται σαν καμπάνες Έχετε ακούσει ξαφνικά δυσάρεστα νέα να δείτε πώς αισθάνεται η ψυχή. Ξαφνικά ακούς κάτι και λες "τρελένεσε, τρελαίνεσαι. Τρελαίνεσαι. Και αρχίζουν τα γιατί, τα διότι, τα πώς, κύριε. Καλό δεν είναι αδερφοί αγαπητοί να περπατάμε ό,τι όπως μας θέλει ο Θεός για να αποφεύγουμε τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Ξέρετε πόσο καλό μου αρέσουν οι άνθρωποι που τους ακούω να λένε και στην προσευχή τους. Κάθομαι καμιά φορά και ακούω και λένε κύριε θέλω να είμαι καλό παιδί. Να ακούω το λόγο σου, να μην χρειάζεται με το ζόρι να υπακούσω. Θέλω να είμαι από τα καλά παιδιά. Από αυτούς που λένε πάντοτε στο λόγο σου ναι. Ώστε να χρει... μην χρειαστεί να έρθει η παιδεία σου, η ράβδος της οργής σου για να με επαναφέρει είναι δύσκολο αυτό, πολύ εύκολο αδερφή πολύ εύκολο αρκεί να φέρουμε την καρδιά μας στο Θεό και να πούμε στον Χριστό θέλω βοήθα με Κύριε, τόσο απλό είναι, θέλω να κάνω το θέλημά σου βοήθα με γιατί ο Θεός εδώ είναι τόσο αυστηρός, για ακούστε γιατί δεν ήθελαν και με κατέληψαν ξέρεις τι θα πει να έχει τη γνώμη του Θεού και να μην τη λαμβάνεις υπόψη σου να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και αν λες δεν θέλω να ξέρεις τι λέει ο Θεός και να πεις δεν θέλω με εγκατέ, λοιπόν και όχι μόνο αυτό ευεβήλωσαν και τον τόπον τούτο όχι μόνο δεν θέλω αλλά και κατακρίνω κατηγορώ για σκεφτείτε αδερφοί να είχαμε να έχει μία γυναίκα η οποία να σου λέγει «Δεν σε θέλω». Πώς θα αισθανώσουν. «Δεν σε θέλω έτσι πώς είσαι». Και να αρχίσει να κατηγορεί αυτό το οποίο εσύ θεωρείς ότι είναι μέγα ενώπιον του Θεού. Ή να είναι ένα άντρα. «Δεν σε θέλω έτσι». Θέλω να βάψεις τα μαλλιά σου. Πώς έχεις καταντήσει έτσι πως ακούγεται στα αυτιά του Θεού. Και αυτά δεν τα λέω γιατί δεν γίνονται. Αυτά τα λέω γιατί ανεβαίνουν στις καρδίες μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Βλέπεις έναν άνθρωπο που προσεύχεται. Όλο θα προσεύχεσαι εσύ. Πληρώνεται με πνεύμα άγιο. Διαβάζει. Κάποτε ξέρετε μου είχε πει η Άννα. Θα το πω ε. Ε, πριν πιστέψουμε, πριν πιστέψουμε. Διάβαζα, 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 διάβαζα μια φορά. Αποφασίζω να πάρω και την Αγία Γραφή να διαβάσω. Παίρνω την Αγία Γραφή και άρχισα να μ' αρέσει. Δεν καταλάβαινα και πολλά πράγματα, άρχισα να μ' αρέσει. Και διάβαζα βράδια και ήρθε η Άννα και είπε μπροστά, ο Γιώργος, τους φίλους μας, ο Γιώργος λέει όλο την Αγία Γραφή διαβάζει. Για καλό γερό το βλέπω τι ήταν να το πει φωτιά, ανάψε στα μπατζάκια της που λέμε, φωτιά. Θυμάμαι μια φορά, είχε πιστέψει ένας γνωστός φίλος μας, όχι φίλος μας, στην εκκλησία εννοώ, και πήρε τη γραφή και διάβαζε, μπαίνει μέσα η γυναίκα, τι κάνεις εκεί, δεν διαβάζω τη γραφή, φέρ' τη εδώ, και μπαίνει, παπ και την πετάει στο τζάκι. Φωτιά έβαλε, φωτιά έβαλε Τη ζωή της. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί ποτέ μην ονειδίζουμε. Ποτέ μην ονειδίζουμε. Και τους τη αγνίας τους παραβλέπει ο Θεός αν και όχι πάντα γιατί επεμβαίνει ο Θεός. Δεν μπορείς τώρα να τα βάλεις με το Θεό και να ευτυχήσει. Ποιος τα βάλε με το Θεό και ευτύχησε. Ξέρετε κανένανε. Ναι. Βεβαίως τους καιρούς της αγνίας τους παραβλέπει αλλά... Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί να σεβόμαστε. Βλέπω τώρα μερικά παιδιά και όχι παιδιά νέος 30-35 έρχεται ένας γέροντας του μιλάνε στον ενικό. Καλά λέω δεν τρέπεσαι να του μιλάς στον ενικό. Δεν φοβάσαι το Θεό. Ίσα και εισαστε είσαστε. Τώς είναι 70-80 χρονών άνθρωπος. Και σου λες έλα εδώ φέρε μου. Πρέπει να σεβόμαστε. Να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ναι. Η νεότεροι λέει να υποτάσσονται στους πρεσβυτέρους. Υποτάσσονται. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μια ωραία τάξη που είναι αποτέλεσμα της αγάπης. Δεν έχουμε αδερφοί αγαπητή savoir vivre πως πρέπει να συμπεριφερόμεθα να τρώμε με μαχαίρια και με κουτάλια. Εντάξει έτσι θα φάμε και όμορφα θα φάμε και γλυκά θα φάμε και θα προσέξουμε και να μην λερωθούμε. Αλλά εκείνο που διέπει και χαρακτηρίζει την Εκκλησία είναι ο σεβασμός. Δεν μπορεί να μη σέβεσαι τη γυναίκα σου. Δεν μπορεί να μη σέβεσαι τα παιδιά σου. Μένω μέσα στο σπίτι και είμαι γυμνός και γυρίζω και τα κοριτσάκια μου τα... Πώς, τι κάνεις εκεί. Τι κάνεις εκεί. Δεν σέβεσαι. Έπειτα δεν λογαριάζω. Μπαίνω, δεν έχω κάνει μπάνιο, μυρίζουν τα ρούχα μου, έρχομαι στην εκκλησία. Μα δεν σέβεσαι τον αδερφό σου. Ο Χριστιανός είναι καθαρός, ευγενής. Σοφός, φρόνιμος, κόσμιος, όμορφος. Και η ομορφιά μας είναι μέσα στην απλότητα, αλλά είναι ομορφιά. Για σκεφτείτε τώρα να έρθουμε μέσα στην εκκλησία με ένα σορτσάκι. Ε, Πού πας αδερφέ μου. Ε, δεν τα λέω αυτά γιατί δεν γίνονται. Πήγα σε μια εκκλησία κάποτε, μπήκα μέσα. Άλλο είχε έρθει με την ποκαμίσα του, άλλο είχε έρθει με το σορτσάκι του, άλλο είχε έρθει με τη σαγιονάρα του, άλλο είχε. μένω μέσα, λέω: Πού πάτε, ρε παιδιά. Πού είναι η γραφή σα. Ε, δεν, δεν θα με γραφεί. Λέω: Μα αυτή είναι η εκκλησία. Μπαίνει πας, μια επίσκεψη. Δεν θα πας αγριεμένος και με θλίψη και με πίκρα. Κάτσε σπίτι σου. Σεβάσου την ειρήνη του άλλου. Σεβάσου τη θλίψη του άλλου, τον πόνο του άλλου. Είναι θλιμμένος ο άλλος. Πας εσύ χορεύοντας. Επειδή είσαι χαρούμενος. Ο άλλος καίγεται. Τον σεβαστείς τον πόνο του. Εσύ καίγεσαι. Θα σεβαστείς τη χαρά του. Δεν περιφρονεί τον άλλον ε. Και ιδιαίτερα αδερφοί αγαπητοί Μέσα στην οικογένεια Μην περιφρονείς τη γυναίκα σου Τον άντρα σου Με σεβασμό Με εγκατέλειψαν ευεβήλωσαν τον τόπο του το λέει ο Θεός Και εθυμίασαν Και λάτρευσαν άλλους θεούς Κάποτε έλεγα λάθος Στη γυναίκα μου Βλέπεις τι καλή μάνα είναι αυτή Εσύ τα παιδιά σου δεν τα φροντίζεις καλά Τη διέλεια. Δεν το καταλάβαινα, Τόσο ανόητο ήμουνα. Βοήθησε την να τα καλύ... κάνει καλύτερα τα παιδιά της. Μη τη. Μην τη συγκρίνει όμω. Μην την κατακρίνει. Ε, τον πληγώνει τον άλλον. Ε. Δεν είσαι τόσο καλή γυναίκα όσο η γυναίκα του στάθη. Μα η γυναίκα του στάθη είναι καλή για το στάθη. Η γυναίκα η δική σου είναι για σένα. Δεν βλέπει τον αδερφό του αυτόν. πώς δεν είσαι σαν και αυτόν. Κάθε ένας έχει τη δική του, τα δικά του χαρίσματα, το δικό του έργο. συγκρίνετε λέει τους εαυτούς σας, ανοητένεται. Ευχαρίστησε το Θεό για αυτό που σε έκανε και ευχαρίστησε το Θεό για αυτά που σου δώσε. Γιατί αν δεν τον ευχαριστήσεις και δεν ευγνωμονείς, τέρμα η κάνουλα, δεν θα σου δώσει άλλα. Άσε που κινδυνεύει να τα να τα πάρει πίσω και αυτά. Ιδιαιτέρως θέλω να επιμείνω αδερφοί Οι γυναίκες να σέβονται τους άντρες τους Το λέει η Γραφή Δεν γίνει να σέβεται τον άντρα αυτής Να τον εκτιμάει Και να του το δείχνει Και ο άντρας να αγαπάει Και να φροντίζει τη γυναίκα του Όταν δεν τον σέβεσαι τον άντρα σου Δεν τον εκτιμάς, τον περιφρονείς, του μιλάς άσχημα Πώς θα, πώς θα πάτε στον ουρανό Πώς θα σε ευλογήσει ο Θεός και όταν θαυμάζεις άλλους Ο Θεός να μας φυλάει οι αδελφή. Αυτοί και οι πατέρες αυτών και οι βασιλείς του Ιούδα Εγέμισαν τον τόπον τούτον από αίματος αθώων Και κάνουν και φόνος, ξέρετε τι λέει η Γραφή Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του Δεν έχει ζωή αιώνια Και όποιος μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτώνος Τώρα σκεφτείτε, όχι να έχουμε μίσος, αλλά να έχουμε αντιπάθεια, πώς μας βλέπει ο Θεός. Γι' αυτό λέει πάντα ο Χριστός, εισέλθετε δια της στενής πύλης. Αυτόν που αντιπαθείς μπορείς να τον σέβεσαι, μπορείς να τον αγαπάς, μπορείς πιο πολύ να τον προσέχεις και να τον φροντίζεις. Μπορείς πιο πολύ να προσεύχεσαι γι' αυτόν ναι, για να σου αλλάξει ο Θεός την καρδιά. Και πόσο σοβαρό είναι να απογοητεύεις τον αδελφό σου να περιμένει ο αδελφός σου από σένα παρηγοριά και σου να τον βουτάς μέσα και να τον βουλιάζεις. Να απογοητεύεις τη γυναίκα σου, να απογοητεύεις τον άντρα σου. Να φοβάται να σου μιλήσει. Ω, πώς να της το πω, τι θα μου πει τώρα, χάθηκα ο καημένο. Πώς να του το πω, λέει η γυναίκα. Άμα το μάθει, χάθηκα. Αυτό είναι τρομοκρατία. Και αν το μάθει, τι έγινε θα συμπαθήσει. Έκανες λάθος, έκανες λάθος. Κάνει καμιά ζημιά το παιδί, έσπασε ένα ποτήρι. Δεν τρέπεσαι, δεν βλέπεις. Του κόβεις το αίμα του παιδιού. Έκανε, έσπασε το ποτήρι και τι θα κάνουμε. Μποράσουμε άλλο. Πρόσεξε μην παίρνεις ακριβά γιατί θα κλέσαμε είναι ακριβά και σπάνια. Παίρνεις φτηνά ποτήρια. Τα φτηνά ποτήρια θα έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Με πήρα μια πορσελάνη, ε, άμα σπάσει θα, θα σκάσει από τη θλίψη σου. Πάρε εκεί πέρα ένα ωραίο πράγμα έτσι, απλό. Δεν χρειαζόμαστε τώρα εμείς πολυτέλειες. Εμείς χρειαζόμαστε την αγάπη του Χριστού, την ειρήνη του Θεού. Χρειαζόμαστε ειρήνη στο σπίτι μας, ειρήνη με τους αδελφούς μας. Μπα, μια αδερφή που λέγε, τώρα θα έρθουμε σπίτι σου. Πα, 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 θα, πήρα καινούργια χαλιά. Τι λέω, ρε παιδί μου, τι λέω, Ναι, μου λέει. Και λέω, Άμα βγάλουμε τα παπούτσια μα. Άμα τα βγάλουμε τα παπούτσια σα, να έρθω. Αλήθεια σα λέω. Λέω, Δηλαδή με τα παπούτσια, δεν θα έρθουμε. Όχι, μου λέει. Επέρα, πολύ ακριβά τα χαλιά. Πολύ ακριβά. Περσικά είναι. Ε, παιδί, άστα. Δεν ερχόμαστε, δεν και παθούμε τίποτα. Και δεν πήγε κανεί σπίτι. Μην σα πω ότι το σπίτι ερήμωσε. Δεν παίζεται. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε, αδερφοί, δεν μπορούμε να παίξουμε. Όταν λέει η γραφεία θεωρούσαν τα πάντα κοινά, το εννοούμε, όχι με συμβολογραφικές πράξεις. Αλλά δεν φοβάμαι να σε φωνάξω σπίτι, μη μου λερώσει τα χαλιά, μη, μου φας το φαΐ. Εγώ την έχω πάθει, σας το έχω ξαναπεί. Είχε φέρει ένα ωραίο ψάρι, <laughs> κάποιος και λέω, σας κρίστο, αυτό, επειδή μου αρέσει το ψάρι, να το φάω μόνος μου. Βρε Γιώργο μου λέει θα έρθουν οι αδερφοί, κρύφτο που σου λέω, μ' Η καημένη υποτάχθηκε. Την άλλη μέρα πάνω το πλησιάσω το ψάρι, βρώμαγε αδερφοί. Αλήθεια σας λέω και το ξέρει ο Θεός. Βρώμησε το ψάρι, μα δεν μπορούσε να καλάσει. Μου ο Θεός κάνει φου, το μάνα, αν το κράταγε για την δεύτερη μέρα, βρώμαγε για τους Ισραηλίτες. Λέει όσο μαζεύεται την ημέρα θα τρώτε. Το άλλο, αν μαζέψε θα βρωμίσει. Οι άπιστοι μαζέψανε να έχουν για αύριο. Πάνε το βάζει σαπίσει, είχε πιάσει κουλίκια. Του λέει το Σάββατο, λέει θα μαζεύεται και την Παρασκευή, θα μαζεύεται και για το Σάββατο. Λέει θα σαπίσει, δεν σαπίζει. Γιατί ό,τι κάνετε σύμφωνα με το λόγο του Θεού δεν σαπίζει. Ευλογείται. Μαζέψανε λοιπόν και για την Κυριακή. Πάνε να δουν αν βρώμησε πιο φρέσκο ήταν. Μα γίνονται αυτά. Αυτά γίνονται με το Θεό. Έτσι εργάζεται ο Θεό. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Και οικοδόμησαν, λέει, μέσα σε όλα αυτά και υψηλού τόπου του Βαλ για να καίνε τα παιδιά του εμπειροί ολοκαυτώματα στο Βαλ. Πέραν τα παιδιά του και τα κάνανε θυσία, τα καίγανε. Φοβερό δεν είναι, αδερφή. Φοβερό. Για αυτό το πράγμα λέει, ούτε το προσέταξα, ούτε το είπα, ούτε καν ανέβηκε στην καρδιά μου. Και εσείς παίρνετε τα παιδιά σας και τα κέντε στο Μολόχ και στο Βαάλ. Δηλαδή, ε, τώρα κοριτσάκι είναι ρε, παιδί μου, να μην του φορέσουμε ένα παντελονάκι. Ε, όταν θα μεγαλώσει, πότε θα το βγάλεις αδερφή, πότε θα το βγάλεις. Φορέσουμε ένα δαχτυλιδάκι. Σας πω ένα, μια ιστορία, είχε έρθει η εγγονή μου σπίτι και είχε πάρει η Άννα ένα παιχνίδι που ήταν οι Χιονάτι και Φτανάνοι που έχουν εργαστήριο και φτιάχνανε δαχτυλίδια. Μόλι είδε το, βια... το, βραχιόλι η Λιδία, παπ, το βάλε στο χέρι τη. Είδε το κολλιέ, το βάλε. Που, τι, είναι, που τα βλέπει αυτά. Και κάνει έτσι και βάζει και το δαχτυλίδι. Έρχεται ο πατέρα τη να την πάρει, τη βλέπει με βραχιόλι, με κολλιέ και με δαχτυλίδι. Λέει, σε σπίτι πημένα την έστειλα και είδα πώ την παίρνω πίσω. Στενοχωρήθηκα εγώ. Λέω, τώρα έχει δίκιο ο άνθρωπο τώρα. Έχει δίκιο, αλλά παιχνίδι ήταν αυτό. Είχε και έτσι διαμαντάκια ψεύτικα. Λέω, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Την άλλη μέρα έρχεται σπίτι, το βραχι... κοιμήθηκε με το βραχιόλι. Έλα από το βραχιόλι της πλήγιασε το, το χέρι. Πληγή. Λέει η μάνα της, είδες παιδί μου, εμείς είμαστε του Χριστού. Αυτά μας πληγώνουνε. Πότε τι ωραίο. Έρχεται η, η... 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 η Αλεξ... πού ήταν το βραχιόλι εμεί Εμείς είμαστε του Χριστού παππού. Αυτά μας, μας, μας πονάνε, μας πληγώνουν. Πάει, τα πέταξε. Θα μου πείτε γιατί την άφησα. Μπορούσα να τη σταματήσω. Δεν μπορούσα να τη σταματήσω. Τον άνθρωπο δεν μπορούμε να τον σταματήσουμε. Μπορούμε όμως να πάμε στον Χριστό και να πούμε «Κύριε, κάμε επέμβαση, κάμε χάρη, ελευθέρωσέ μας, ελευθέρωσε τα λάθη». Με, έκανα λάθος. Πού να φανταστώ εγώ, αν και δεν το έκανα εγώ το λάθος. Η Άννα τα κάνει τα λάθη, αν δεν ξέρετε καλά. <laughs> δεν το έκανα εγώ το λάθος. Πού να το φανταστεί και η Άννα, κάναμε λάθο. Μπορεί να το διορθώσει ο Θεό, βέβαια μπορεί. Αφού στενοχωρήθηκα, στενοχωρήθηκα. Λέω τώρα κοίταξε ήρθε σπίτι μου και φεύγει με βραχιόλια το κοριτσάκι. Πω, τράπηκα κιόλα. Και μου λέει για αστείο το στείλα σε σπίτι πυμμένα και μου γύρισε με βραχιόλια. Τράπηκα, και το παστεία ο άνθρωπο. Αλλά εγώ τράπηκα. Όμω ο Θεό διορθώνει αδερφοί διορθώνει και εκεί είναι η ελπίδα μας. Θα μου πεις καλά σιγά, μικρό είναι αλλά διόρθωσε. Δεν ξαναφορέσει το παιδί, δεν θέλει να φορέσει τώρα. Ξέρει ότι τα βραχιόλια πληγώνουν τα χέρια. Θα μεγαλώσει, θα, 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 καταλάβει ακόμη περισσότερο. Αλλά αν την αφήσω εγώ τώρα και τις πάρω, να τις πάρω τώρα και να δαχτυλιδάκι του αρέσει του παιδιού. Να η θυσία στο μολόχο Ξέρεις πως της αρέσει το δαχτυλιδάκι και επειδή της αρέσει θα το πάρεις εσύ. Θα θυσιάσεις το παιδί σου επειδή του αρέσει. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Στη φωτιά θα βάλεις το παιδί σου. Θα το δοκιμάσεις το παιδί σου. επειδή εγώ θέλω να πάω σε ένα θέατρο θα φωνάξω μία baby sitter να φυλάξει τα παιδιά μου. Και θα θα αφήσει ρε παιδί μου με μία κοσμική κοπέλα το παιδί σου. Θα τα αφήσει. Είναι κακό να πάω στο θέατρο. Δεν είναι κακό. Εκτός αν πας σε κανένα βρώμικο πράγμα. Δεν ισχυρίζομαι, εγώ ότι πρέπει να πηγαίνουμε, αλλά δεν είναι κακό. Αλλά τι συνέπειε. Ποιε είναι οι συνέπειε. Καλέ είναι οι συνέπειε, τώρα έχει παιδί. Λέει: Θέλω να πάω ταξίδι. Είμαι στερημένο. Είμαι στερημένη. Ξέρει τι θα πει, δεν έχω πάει. Τώρα δουλεύω και βγάζω λεφτά. Πού θε να πα, παιδί μου, στην Αυστρία. Να πα, ρε παιδάκι μου. Αλλά πα γιατί σ' αρέσει πολύ. Αν δεν πας τι θα γίνει. Και έχει το φουκαρά τον άντρα της, άιδερος, το φορτώνει. Θέλω ταξίδι, θέλω τούτο, θέλω εκείνο. Σκάει ο άνθρωπος. Θέλει να, 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 εργαστεί για το έργο του Θεού, σκάει. Θέλει να φυλάξει τα παιδιά της, τη σκάει ο άντρα. Όλο μέσα θα είμαστε. Πόσο ωραίο αδερφοί είναι να έχουμε μέσα στην ψυχή μας σεβασμό. Σεβασμό στο Θεό, σεβασμό στον, άδελ, στον άντρα μας, τη γυναίκα μας, στον αδελφό μας. Να σκεφτόμαστε τον άλλον. Ναι. Κύριε μου, εγώ πολύ το προσεύχομαι αυτό γιατί δεν το είχα, ποτέ μου δεν το είχα. Πάντα στη ζωή μου σκεφτόμουν τον εαυτό μου πρώτα και στα όλους τους άλλους. Αλλά δεν αρέσει το Θεό αυτό. Και προσεύχομαι και λέω, Κύριε κάνε με να σκέφτομαι τους άλλους. Κάνε με να σκέφτομαι τον άλλονε. Ναι. Να σκέφτομαι πρώτα τη γυναίκα μου. Να σκέφτομαι πρώτα τα παιδιά μου, πρώτα τα αδέρφια μου. Και τελευταίο τον εαυτό μου. Ξέρετε πόσο αρέσει το Θεό. Να μάθουμε, βέβαια αυτό μέσα στο σπίτι μας υπήρχε πάντοτε και μέσα στην εκκλησία πιστεύω υπάρχει πάντοτε. Μη διεκδικείς για τον εαυτό σου. Ποτέ μη διεκδικήσεις τίποτα για τον εαυτό σου. Δεν αρέσει το Θεό. Διεκδίκησε για τον άλλον. Ε. Και του τι τον, ευχα... τι τον κάνει χαρούμενο Τι τον ευχαριστεί Αυτό πήγαινε να κάνεις Για να είναι ευαρέστη Η στάση σου Η θέση σου στα μάτια του Θεού Για να σε ευλογήσει ο Θεός Όταν διεκδικώ για τον εαυτό μου Και θέλω να κάνεις αυτό που μου αρέσει εμένα Ο άλλος ταλαιπωρείται Ταλαιπωρείται Στενοχωριέται και δεν μιλάει μερικές φορές γιατί είναι καλός χριστιανός και είναι καλή χριστιανή, δεν μιλάει. Εγώ θέλω, τι ωραίο που είναι να πεις, όχι εγώ θέλω, τι θέλεις, αμήν αδερφοί. Τι ωραίο, ο χριστιανός είναι καλός άνθρωπος, είναι καλός άνθρωπος, προνοεί, προνοεί πάντοτε το καλύτερο για τους άλλους για τον εαυτό. Καλός άνθρωπος. Γι' αυτό και είναι αγαπητός. κερδίζει το σεβασμό. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι αυτό. Το σημαντικότερο είναι κερδίζει την εύνοια του Θεού. Γιατί ο καλός άνθρωπος, το κύριο χαρακτηριστικό που έχει, είναι ταπεινός. Με παίρνει ένας αδερφός και μου λέει, αδερφέ, σήμερα, καλός αδελφός από άλλη εκκλησία, έκανα κάτι που έχω δίκιο. Και μου το λέει, έχω δίκιο. Του λέω, έχεις δίκιο. Αλλά μου λέει ο άλλος, πρώτα θα μου ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έκανες και μετά θα μιλήσουμε. Πώς να του ζητήσει συγγνώμη. Πήγαινε, βρε παιδί μου, του λέω. Δεν θα χάσει τίποτα να ζητήσει συγγνώμη. Ταπεινώ σου εσύ να δεις ο Θεός τι θα κάνει. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, λέει συγγνώμη, και τον ύψος ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν να, μην, να ταπεινωθείς και να μην σε υψώσει ο Θεός. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει καμία πιθανότηση, είναι νόμος πνευματικός. Ταπεινώ σου και θα δεις τι θα κάνει ο Θεός. Ταπεινώ σου. Ζήτησε συγγνώμη, μα δεν έκανα τίποτα. Βρε ζήτα συγγνώμη. Ο υπερήφανος έχει πρόβλημα. Εγώ. Τι ωραίος ο Ιωσήφ. Χι εγώ ο Κύριος. Εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Εσύ θα κάνεις ό,τι δεν θέλεις τελικά. Γιατί ακούστε τι λέει. Δια τούτου οι δύο έρχονται μέρε. Λέγει ο Θεός και πες αυτούς. Και θέλω να το διαβάσουμε αυτό. Στο έξι εδάφιο. Και ο τόπος αυτό δεν θα καλείστε πλέον το φεθ. Ούτε φάραξη του ενόμου, αλλά φάραξη τη φαγή. Γιατί, ακούτε τι κάνει ο Θεό. Γιατί εγώ θα ματαιώσω τη βουλή του Ιούδα και τη Ιερουσαλήμ με τον τόπο τούτο. Θα θέλει και δεν θα μπορεί. Θα παίρνει απόφαση και δεν θα γίνεται. Θα αγωνίζεται και θα αποτυγχάνει. Φοβερό άντρα. Εγώ. Τι θα κάνεις εσύ παιδί μου Εγώ κι αν γκρέμισε το σπίτι μου θα το ξαναχτίσω Και ο Θεός λέει εγώ θα το ξαναγκρεμίσω Μπορείς να τα βάλεις με το Θεό Μπορείς να τα βάλεις με τους νόμους του Θεού Εγώ αποφάσισα Και δεν λογαριάζω τι λέτε εσείς Και αυτό στην εκκλησία είναι τραγικό Στην οικογένεια είναι τραγικό Εγώ αν αποφάσισα και δεν λογαριάζω ούτε εσένα Ούτε τα παιδιά ούτε κανένα Θα κάνω αυτό και ο Θεός λέει ότι και να λογαριάζεις δεν θα γίνει αυτό. Συνηθίζουμε να λέμε στο πρεσβυτέριο ότι φοβόμαστε τα λάθη μας. Και ο Θεός ξέρετε πώς μας εξασφαλίζει στην ομοφωνία. Να φοβάσαι αδερφέ τα λάθη στο σπίτι σου. Φώναξε τους όλους να το κουβεντιάσετε. Ε βέβαια είναι άπιστος αυτός τι να μιλήσετε, τι να κουβεντιάσετε. Άστον τώρα δεν μπορεί να έχει γνώμη, ούτε να στηρίζεσαι και να ελπίζει τη γνώμη του άπιστου. Θείου, θεία, αδερφό, ήταν κάποιος αδερφός και λέει «Ήρθε ο θείο μου, είναι πάρα πολύ πλούσιος και μου είπε αν με αφήσει να σου βαφτίσω και να γίνω νονός στο παιδί σου, εγώ θα το αφήσω μεγάλη περιουσία». Μου λέει «Αδερφέ, τι να κάνω, ρωτάς του, λέει, αδερφέ μου». Το παιδί θα πάρει την περιουσία του θείου ή την περιουσία του ουράνιου πατέρα. Και μάλιστα το είπα πιο χοντρά. Την κληρονομιά του Θείου ή την κληρονομιά του Πατέρα. Θα πάρω έγκριση από τον Πατέρα μου ή θα πάρω έγκριση από τον άπιστο συγγενή μου. Πώς το καταλαβαίνετε. Θα πάρω έγκριση. Βέβαια δεν θέλω να στενοχωρήσω κανέναν. Ναι. Έλεγε η την κληρονομια του πατερα θα παρω εγκριση απο τον πατερα μου η θα παρω εγκριση απο τον απιστο συγγενη μου πως το καταλαβαινετε θα παρω εγκριση βεβαια δεν θελω να στενοχωρησω κανεναν Έλεγει ελεγε η μανα μου το τουρκάκι σου την Αλεξία ήταν η μωρό. Δεν θα το βαφτίσεις. Δεν έτσι είπα ποτέ δεν θα το βαφτίσω, αλλά ποτέ δεν το βάφτισα. Φώτησαν, εγώ θα γίνω ο νόσος μου. Αμέ, τους έλεγα. Είχαν φτάσει καμιά δεκαπενταριά να θέλουν να το βαφτίσουν. Σ' όλου είχα πει, ναι, αμέ, θα δούμε, έχει ο Θεός. Ε, η Αλεξία μεγάλωσε, κανεί δεν τη βάφτισε. Η μάνα μου, πω, δεν θα το βαφτίσει το παιδί και πώς θα γίνει η Δεν της έλεγα τίποτα. Αλλά δεν το βάφτισα κιόλα. Τι θα πάρω έγκριση από τη μάνα μου, αν πρέπει να, τη, να βαφτίσω το παιδί μου ή όχι. Θυμάμαι είχε έρθει μια κοπέλα μου λέει ο μπαμπάς μου δεν με αφήνει να παντρευτώ αυτό το νέο που με ζητάει. Λέω γιατί δεν σε αφήνει. Γιατί είναι πιστός. Α γι' αυτό πρέπει να τον παντρευτείς. Επειδή δεν σε αφήνει. Μου λέει μα και γι' αυτό επειδή δεν σε αφήνει. Επειδή είναι πιστός γι' αυτό τρέξε γρήγορα να τον παντρευτείς. Και τον παντρεύτηκε και είδε και στο γάμο και η μαμά και η αγιά και ο παππούς είχε έρθει. Ξέρετε τι κάνει ο διάβολος, απειλεί. Και αυτός που δεν έχει πίστη φοβάται. Αλλά είναι σκύλος που γαυγίζει, αλλά είναι δεμένος. Σας έχω πει την ιστορία. Ήταν ο Κώστας ο όταν ήταν νέος, που τον είχε διδάξει ο Θεός ωραία. Μοίραζε πετρέλαιο με τον πατέρα του, ήταν φορτηγατζής που μοίραζε πετρέλαιο και πήγαν σε ένα σπίτι πολύ πλούσιο. Και ο Κώστας Νεαρός, τότε φοιτητή, παίρνει τη σωλήνα, δυνατό παιδί, μπαίνει μέσα, με το που μπαίνει μέσα, ένα σιούς, γαβ, 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 πέρα. Που, α, τρομοκρατήθηκε, γυρίζει, πέφτει, σπάει το πόδι του. Βγαίνει η κυρία. Λέει, τι παιδί μου, δεν το μαζεύεις στο σκύλο. γιατί φοβήθηκες, δεμένο ήτανε. Και αυτό το έλεγε όμω ότι τον είχε διδάξει ο Θεό και μένα με έχει διδάξει. Τι φοβάσαι, Δεμένο είναι. Φοβάσαι τον πατέρα σου, φοβάσαι τη μάνα σου. Φοβάσαι τον παππού, τη γιαγιά. Το γείτονα. Δεμένο είναι. Δεμένο είναι. Αφού αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι ο παντοδύναμος Θεός. Είναι ο κύριος των δυνάμεων τώρα. Τον παππού μου θα φοβηθώ. Το γείτονα. Ξέρεις ποιος κατοικεί μέσα σου. Ο κύριος των δυνάμεων. Και εσύ κάθεσαι και σκέφτεσαι τώρα. Ωραία γαυγίζει. Ε, γαυγίζει και λοιπόν. Δεν μπορείς σε πλησιάσει, είναι δεμένος. Και έχει ένα γάβγισμα άγριο. Έτσι κάνει ο διάβολος απειλή. Και λέει ο λόγος του Θεού, οι δειλοί θα πάνε στην κόλαση. Γιατί θα πάνε στην κόλαση. Γιατί ο δειλός δεν έχει πίστη. Φοβάται. Μα είναι αμαρτία να είσαι δειλός. Βέβαια. Μεγάλη αμαρτία. Σαν δόκιμος. Ποιο φοβάσαι. Γιατί φοβάσαι. Τις απειλές. Μα θα σταματήσει ποτέ ο διάβολος να απειλεί. Πώς το καταλαβαίνετε. υπάρχει πιθανότητα να τον καλοπιάσεις. Επειδή απειλήγω να τον καλοπιάσω να δω πώς... Προ... Μα θα καλοπιάνετε. Πιστεύεις ότι θα καλοπιάσεις το διάβολο. Θα τον δέσεις στο όνομα του Χριστού. Αυτό θα κάνεις. Γιατί αλλιώς θα ματαιώσει τις βουλές σου ο Θεός. Ο διάβολος δεν μπορεί να ματαιώσει τη βουλή μας. Το ξέρετε. Όποιος, ό, 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 όταν ο Χριστός ανοίξει πόρτα, κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Φοβάσαι. Όταν ο Χριστός κλείσει την πόρτα, κανείς δεν μπορεί να την ανοίξει. Μη φοβάστε λέει αυτόν που φωνάζει, που, που απειλεί, που ορίεται. Φοβόσαστε αυτόν που έχει τη δύναμη, την ισχύ και την εξουσία. Και που καταντάει ο δηλός χριστιανός. Αντί να φοβάται το Θεό και να πράττει το θέλημά Του, Φοβάται το διάβολο και δεν πράττει το θέλημα του Θεού Και τι κερδίζει Χάνει την ευλογία Χάνει καιρό Καιρό χάνει Πέρασε ο η ώρα Θα σας πω όμως όταν μπήκα μου λέει η μάνα μου Πρόσεξε μην ξαναπάς στην εκκλησία Γιατί εγώ έχω την καρδιά μου και θα πεθάνω Α μάλλον θα πεθάνει ε πω, πω τώρα τι γίνεται Κρυφά πήρα τη γραφή, βγήκα έξω, γυρίζω από την εκκλησία. Πήγε στην εκκλησία. Έβγαινα στον δρόμο, πήγε στην εκκλησία. <μήγε> Μια μέρα δεν πήγα, δύο μέρε δεν πήγα, την τρίτη μέρα πήγα. Όπω τώρα καλή ώρα. Και ακούω τον άμβονα να λέει. Όταν ήμουν μικρό και πήγα στην εκκλησία, νέο 19 χρόνο, μου λέγε η μάνα, Μα ξαναπά στην εκκλησία, θα πεθάνω από την καρδιά μου. Οπ Ταυτί μου πεντωμένο εμένα. Λέω, πω, 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 τι, και μετά και μετά. Και εγώ πήγα σπίτι και τη είπα: Μάνα, εγώ θα πάω στην εκκλησία, εσύ δεν θα πεθάνει και ο κύριο θα σε σώσει. Άλλο λέω έτσι είναι. Μη φοβάσαι. Λε και μου μίλαγε εμένα ο Θεό. Μη φοβάσαι. Παίρνω λοιπόν τη γραφή, καμαρωτό, μπαίνομαι στα σπίτια Ελά, εδώ μου λέει η μάνα μου: Λέω, πε μου. Πού ήσουν στην εκκλησία. Δεν σου είπα ότι άμα να πας θα πεθάνω. Τους λέω, εγώ θα πηγαίνω στην εκκλησία. Εσύ δεν θα πεθάνεις και ο Χριστός στο τέλος θα σε σώσει. Α, μου λέει, έτσι είναι. Λέω, έτσι είναι. Και είπα, εγώ τόσο εύκολο ήταν. Κατάλαβες, αδερφέ, πόσο εύκολο είναι. Κατάλαβες πόσο εύκολο είναι όταν ξέρεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Αν ο Θεός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου, αδερφέ. Ε, βέβαια, αν τώρα είσαι σε αμαρτία, ε, πώς θα είναι ο Θεός μαζί σου. Ωραία, θα είμαι μαζί μου, αλλά η αμαρτία, αμαρτία. Θα είναι μαζί μου, δεν θα είναι. Δεν θα είναι ο Θεός μαζί σου. Ο Θεός θα είναι μαζί σου όταν περπατά σύμφωνα με το Λόγο Του. Και θα είναι μαζί σου όταν δεν φοβάσαι. Και να ξέρετε, μια πολύ μεγάλη αμαρτία μέσα στο Λόγο του Θεού είναι η διλία. Όμω προσοχή. Όχι ότι θα γίνουμε προπετή, δεν φοβάμαι τίποτα, θα κάνω ό,τι θέλω. Όποιον ταφρο σε νυαλοπολί, όποιον, πάρει, ή, όποιον πάρω μπροστά μου δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι έτσι. Θεέ μου βοήθησε, μου οδήγησε με τι να κάνω. Δώσε μου σοφία, δώσε μου σύνεση. Και το αποτέλεσμα θα είναι και δηλώ δεν θα είσαι. και καλοκαρπό θα έχει και σωτηρία θα κάνει ο Θεό. Αμήν. Κύριος να μας ευλογεί